στα δεύτερα You Smile Awards, μία εκδήλωση που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά από το You Smile, τη μαθητική εθελοντική δράση του Χαμόγελου του Παιδιού. Μία δράση που απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές που γίνονται εθελοντές στον οργανισμό. Σήμερα ήρθαμε να γιορτάσουμε ουσιαστικά άλλη μία χρονιά μέσα στην οποία παιδιά δημιούργησαν τα πάντα σε όλους τους τομείς. Δημιούργησαν, πέτυχαν, έκαναν τη διαφορά, όπως ακούστηκε και στην εκδήλωση, με ένα χαμόγελο, απλά μέσα από την καθημερινότητά τους. Παιδιά από όλη την Ελλάδα, 5.800 συμμετοχές τουλάχιστον. Είχαμε 100 σχολεία, παιδιά μεμονωμένα που συμμετείχαν στα βραβεία. Όλα τα παιδιά έλαβαν έναν έπαινο για αυτή τους τη συμμετοχή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικές όλες οι δράσεις των παιδιών, και ελπίζουμε να καταφέραμε να αναδείξουμε αυτές τις δράσεις για άλλη μια χρονιά. Τα You Smile Awards έχουν γίνει θεσμός και κάθε χρόνο ανυπομονούμε να συναντήσουμε ακόμα πιο πολλά παιδιά που έχουν κάνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Σήμερα είναι τα You Smile Awards. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν διοργανώνεται τα You Smile Awards, που παιδιά ουσιαστικά βραβεύουν παιδιά. Και είμαστε εθελοντές, εννοείται, έτσι, πάντα να υπάρχει εθελοντισμός. Αυτό δείχνουμε. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται το Festival Smile Awards. Και νομίζω ότι αξίζει να γίνεται κάθε χρόνο, να βραβεύονται νέα παιδιά, παιδιά που εμπνέονται, παιδιά που εμπνέουν. Και συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές που κατάφεραν να κάνουν μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που κερδίσαν τα βραβεία. Καταρχάς, το σημαντικότερο το οποίο πήρα από αυτή την εκδήλωση είναι ότι, επειδή δεν υπάρχουν ήρωες εκεί πέρα έξω, πρέπει να γίνουμε εμείς οι δικοί μας ήρωες. Και όντως υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ανήλικα, τα οποία κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς οι ενήλικοι. Το οποίο είναι τουλάχιστον, δεν ξέρω, απλά δεν έχω λόγια. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Και καταρχάς συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια και στο Χαμόγελο, και γενικότερα ευχαριστούμε και για το event, αλλά και γενικότερα για τη δουλειά η οποία έπεσε. Γιατί έχουμε άτομα τα οποία κάνουν καλές πράξεις, αλλά δεν μαθαίνονται ποτέ. Και είναι λίγο κρίμα αυτό. Το μήνυμά μου είναι μια απλή λέξη, μια όμορφη λέξη, μια πολύ σημαντική, η αλληλεγγύη. Και είναι αυτό που αισθάνθηκα. Γιατί όταν είσαι αλληλέγγυος, είσαι ίσως με τον άλλον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ αισθάνθηκα πολύ μικρό σήμερα και χάρηκα πάρα πολύ. Όχι ηλικιακά, γενικά. Αρχικά να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη που με κάλεσαν τα παιδιά, και εμένα με συγκίνησαν προσωπικά, και ελπίζω να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλα παιδιά και ενήλικες, κυρίως ενήλικες, που θα πρέπει να υποκληθούν στο μεγαλείο της ψυχής αυτών των παιδιών. Και αυτό, είμαι βαθιά συγκινημένη και πάρα πολύ ενθουσιασμένη.